Αφγάνου στην κυρία Θεοχάρους και ως γυναίκα, διότι εμείς οι άντρες δεν τα έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα στην πολιτική. Ελπίζω η κυρία Θεοχάρους να μας βοηθήσει. Ναι, με πολύ χαρά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, που βρίσκομαι στην περικλέστατη πρωτεύουσα σήμερα. Είναι με πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί εδώ μεγάλωσα, εδώ άρχισα να ψηλαφώ τον κόσμο και να ανακαλύπτω τις δικές μου αλήθειες. Και αν σας παραξενεύει το γεγονός ότι ως Κύπρια συμμετέχω ενεργά στα πολιτικά δρόμενα του ελλαδικού χώρου, είναι γιατί όσον αφορά το τυπικό κομμάτι είμαι και Ελληνίδα πολίτης και από καταγωγή και για άλλους λόγους. Κάποια υπόγεια ρεύματα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ρέουν μέσα στο δικό μου το αίμα. Απ' την άλλη, πρέπει να σας πω ότι μας συνδέουν οι εκατοντάδες νεκροί Κύπροι που είναι διασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα και που έπεσαν για την ελευθερία, για την απελευθέρωση, για το μεγάλωμά της, και από την, τα χιλιάδες Ελληνόπουλα που είναι διάσπαρτα στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ. Θέλω να σας πω ότι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα όταν εξελέγει Ευρωβουλευτής ήταν να κατανοήσω ότι εκπροσωπώ ένα άλλο κράτος και όχι την Ελλάδα. Και μου πήρε αρκετό καιρό και δεν τα κατάφερα μέχρι το τέλος. Και ήταν πάρα πολλοί ξένοι ευρωβουλευτές που μέχρι και τώρα, ακόμη και χτες στο ξενοδοχείο μου συνάντησα τον Τούρκο πρέσβη στις Βρυξέλλες εκείνη την εποχή και με ρώτησε αν η περιφέρειά μου είναι η Θεσσαλονίκη. Καλά πάμε. Φίλες και φίλοι, με έχουν συγκινήσει αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Είναι κοινά τα προβλήματα του ελληνισμού και στην Μητροπολιτική Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι κοινός ο αγώνας για επιβίωση, ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή, οι αντιξοότητες απέναντι στον σύγχρονο, που δημιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αλλά πάνω απ' όλα το σημαντικότερο είναι η έλλειψη δυνατοτήτων για να παραμείνουμε καλοί Έλληνες. Έχει τεράστια σημασία για μένα ο όρος καλοί Έλληνες και ίσως εδώ είναι ο κοινός στόχος επάνω στον οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε το πώς θα κάνουμε τα παιδιά μας καλούς Έλληνες και το πώς θα είμαστε εμείς καλοί Έλληνες για να κρατήσουμε το έθνος μας ζωντανό. Τα προβλήματα όπως έχουν αναλυθεί από τους φίλους που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα έχουν καλυφθεί με πλήρη επάρκεια. Εγώ θα σας έλεγα, θα σας μιλήσω μόνο όσον αφορά τη μοίρα του περιφερειακού ελληνισμού που τον βλέπουμε να φθήνει και να χάνεται. Τη μοίρα του ελληνισμού της Κύπρου που εξαφανίζεται. Ο αφελητισμός είναι ραγδαίος στην Κύπρο και δεν οφείλεται μόνο στο ethnic cleansing που έχουν κάνει οι Τούρκοι, στην εθνοκάθαρση που έχουν κάνει οι Τούρκοι. Οφείλεται στην πέμπτη φάλαγγα που δρά μέσα στον κυπριακό ελληνισμό και έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη κυπριακής συνείδησης σε τέτοιο βαθμό που μου κάνουν ποκρόμ κάθε φορά που μιλώ και λέω ότι η δίκαιη λύση του Κυπριακού είναι η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και θυμάστε πριν από 4 χρόνια πότε ήτανε, πώς με είχανε ξεμπροστιάσει όλες οι εφημερίδες και τα μέσα της Κύπρου κλπ. Γιατί έκανα αυτή τη δήλωση στην Αθήνα. Και επιμένω βέβαια, γιατί αυτό το απέδειξε ο κυπριακός ελληνισμός με το μεγαλειώδες δημοψήφισμα του 97,5% και αυτό το 2,5% που δεν ψήφισε ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι με εντολή της Εθναρχίας δεν ψήφισαν, γιατί αλλιώς θα τους απέλυαν οι Βρετανοί και θα προσλάβαναν στη θέση τους Τούρκους μουσουλμάνους.
Δυστυχώς, και για να καταλάβετε σε ποιο βαθμό έχει εκπέσει το εθνικό φρόνημα στην Κύπρο, πριν από 4 χρόνια ψηφίστηκε ο λεγόμενος νόμος Ακιτζή. Ο Ακιτζή ήταν η μαριονέτα της Άγκυρας εκείνη την εποχή που κυβερνούσε τα κατεχόμενα, τους ανθρώπους που ζουν στα κατεχόμενα, δεν θέλω να πω Τουρκοκύπριους, γιατί οι Τουρκοκύπριοι το 1974 ήταν μόνο 80.000 και αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός στα κατεχόμενα είναι 500.000. Και ο στόχος είναι φυσικά να φτάσει στο 1.000.000 και να ξεπεράσει εκείνους που θεωρητικά, τυπικά και εν δυνάμει εξακολουθούν να μιλάνε ελληνικά και να είναι Έλληνες. Και τονίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα αυτό που αντιμετωπίζουμε κάτω στην Κύπρο. Λοιπόν, ο νόμος Ακιτζή προνοούσε να μην διδάσκεται στα παιδιά στο σχολείο η ημέρα του ενωτικού μας δημοψηφίσματος, η 15η Ιανουαρίου. Και το ψήφισαν 30 βουλευτές, οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, της Εθνικόφρονος Παράταξης Τρομάρατος και οι βουλευτές του ΑΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου. Και πέρασε αυτός ο νόμος. Καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτική ντροπή αυτή τη στιγμή από αυτές τις παρατάξεις να είναι οι πλήστοι υποψήφοι οι οποίοι διεκδικούν να κυβερνήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε 10 μήνες που θα γίνουν οι εκλογές. Δεν είναι εύκολο να διεκδικήσει κανείς την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας αν δεν έχει τις ευλογίες της Βρετανικής και της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους και της Ρώσικης, για να το προσθέσω και αυτό, που είναι όργανα κινούμενα των, αυτών των τριών πρεσβειών. Από την άλλη, τον χώρο τον δικό μας, τον χώρο του αληθούς, του εθνικού, του γενναίου, που έχει βαθιές ρίζες και πηγαίνει πίσω στον Ίωνα Δραγούμη, στον Κολοκοτρώνη, στον Καποδίστρια, στους Κύπριους που ήρθαν και πολέμησαν στους μήλους του Ναπλίου με την σημαία ελληνική πατρίς Κύπρου, τους έχουμε ξεχάσει, τους έχουμε αποκόψει από την ροή της ιστορίας. Από την άλλη, δεν είναι μόνο ο ελληνισμός της Κύπρου που φθήνει και εδώ είναι οι βαρέτατες ευθύνες των Αθηνών. Είναι εθνικά ζητήματα όπως είναι η υπόθεση του, ας μου επιτραπεί όρος, Μακεδονικού. Ναι, είναι Σκόπια, ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει άλλο όρο, ούτε καν φυρό μου, ούτε οτιδήποτε άλλο στην παρουσία μου στα ευρωπαϊκά φόρα. Είναι τα Σκόπια και έχουμε υποστεί μια πολύ μεγάλη ήττα με ευθύνη των κυβερνώντων στην Αθήνα. Είναι το Βόρειο Επιρωτικό που όλο το ξεχνάμε και έχουμε εκεί ένα σφριγγυλό ελληνισμό που τον αφήνουμε να καταπιέζεται, να στερείται παντελώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, να μην έχει καμιά μα καμιά δυνατότητα να ανασάνει, να έχει μία αίσθηση ότι ζει μέσα στον καθαρό, ελεύθερο αέρα της Βορείου Ηπείρου. Και μέχρι προχτές είχα μια σύγκρουση γιατί μου λέει και τι θες να κάνουμε τώρα, εισβολή να πιάσουμε την Βόρειο Ήπειρο. Λες και έτσι λύνεται το κάθε πρόβλημα στο παγκόσμιο στερέωμα. Δεν υπάρχουν κανόνες που καθορίζουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει το ανθρωπιστικό δίκαιο. Είναι οι Έλληνες εκεί του Καυκάσου που ήταν χιλιάδες. Και αντί να τους στηρίξουμε εκεί και να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, τους φέραμε και γίνανε από επιστήμονες που ήσαν στον Κάφκασο χιλιάδες Έλληνες, πρώτα στην Παλαγία της Αλεξανδρούπολης και σιγά σιγά τους διοχετεύσαμε στην Αθήνα και στη μεγαλοπόλη της χώρας μας και γίνανε πρεζόνια και κλεφτρόνια και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι οι Έλληνες της Μαριούπολης. Και του έγραψα προχτές στον Πρωθυπουργό. Αντί να κάνει ένα μευτήριο που θα σπεύσουν όλοι να κάνουν μευτήρια και νοσοκομεία παιδών και δεν ξέρω τι, κάνε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο όπως κάνει η Τουρκία. Κάνε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και να πηγαίνουν οι πανεπιστημιακοί με την δική τους την πρωτοβουλία και την θέληση να διδάσκουν σε αυτό το πανεπιστήμιο και να μην περιμένουν ανταμοιβή από το ελληνικό κράτος. Όπως κατά πάσα πιθανότητα έκανε και ο πρόξενος που είχαμε τώρα στην Μαριούπολη. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει σε όλα τα μέρη όπου ακμάζει και ήκμαζε ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός της Αλεξάνδρειας που αφέθηκε και χάθηκε, ένα σφριγγυλότατο κομμάτι του ελληνισμού. Ο ελληνισμός της Διασποράς.
Ξέρετε, ένιωσα μια πολύ μεγάλη ντροπή όταν κατηγορήθηκαν οι Αρμένοι της Διασποράς ότι είναι αυτοί που υποκινούν την έχθρα ανάμεσα στους Αρμενίους και στην Τουρκία και αυτοί λέει καλά την έχουν στις χώρες που ζουν, είναι πλούσιοι και έχουν μια εύπορη ζωή. Τι τους νοιάζει γιατί περνάει πώς περνάει ο λαός της Αρμενίας μέσα στην Αρμενία. Δεν είναι έτσι. Και εμείς πρέπει τη διασπορά μας να την αξιοποιήσουμε, τους Έλληνες της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Βρετανίας, σε όλες τις χώρες όπου ακμάζει ο ελληνισμός, της Χιλής, της Αργεντίνας, παντού όπου υπάρχουν σφριγγυλές ελληνικές κοινότητες. Εκεί θα πρέπει να έχουμε την ελληνική σημαία να βρίσκεται μέσα στις καρδιές όλων και να φαίνεται από παντού. Δύο λόγια θα σας πω για το Κυπριακό και θα κλείσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι σε ένα συνέδριο δεν μπορεί να αναλύσουμε όλα όσα χρειάζονται μήνες και χρόνια ίσως να καταγραφούν και να αναλυθούν από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και να διδαχθούν στα παιδιά μας και να μην είναι οι κοιτάπες που παίρνουν και διαβάζουν για να περάσουν τις εξετάσεις. Όσον αφορά την θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυστυχώς εδώ και 35 τόσα χρόνια μας κυβερνούν οι λεγόμενοι νενέκοι. Οι νενέκοι ήταν ένα εφιολόγημα του Μακαρίτη του Τάσου του Παπαδόπουλου, έπαιξε με τον νενέκο της Τριπολιτσάς, της Πελοποννήσου, και με τους αυτούς που ψήφισαν ναι στο δημοψήφισμα, αλλά δυστυχώς και πριν το δημοψήφισμα νενέκοι μας κυβερνούσαν και μετά το δημοψήφισμα νενέκοι μας κυβερνούν. Άνθρωποι που έχουν ενδώσει, άνθρωποι που είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα στην Τουρκία, άνθρωποι που θα προτιμούσαν να έχουν την Τουρκία να κυβερνά τον τόπο, να διαφεντεύει τον τόπο, παρά να έχουμε εμείς την χώρα μας και να την διαφεντεύουμε. Οι νενέκοι έχουν γίνει βουλευτές, έχουν γίνει υπουργοί, έχουν γίνει πρόεδροι της Δημοκρατίας και έτσι τους πέφτει κομμάτι δύσκολο να γίνουν νομάρχες, διορισμένοι νομάρχες του ελληνικού κράτους. Και εδώ βέβαια είναι και οι ευθύνες των Αθηνών που είναι ασήκοντες, είναι αφόρητες. Εδώ και χρόνια, όταν ξεκίνησε το ζήτημα του φυσικού αερίου, είναι ένας τρομακτικός πλούτος. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσοι είναι η ποσότητα του φυσικού αερίου της Κύπρου και πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολιτικά τουλάχιστον. Αλλά εγώ γνωρίζω, και αυτό θα έφτιαχνα αν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, ότι αν δεν είχα καλύψει τις θάλασσες μου με θωρυκτά και με φρεγάτες και με πολεμικά βαπόρια, δεν θα ανακοίνωνα ότι έχω αυτό τον τεράστιο πλούτο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν τον έχουμε, αγαπητοί φίλοι. Η θάλασσα μας έχει καταληφθεί από τον τουρκικό στόλο. Βγαίνει το ερευνητικό σκάφος και το στέλνουν αμέσως και γυρνάει πίσω στην Λάρνακα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα κράτος ακροτηριασμένο. Με τον αγωγό έγινε ολόκληρος καρνάβαλος για το αν πρέπει να γίνει ο αγωγός, τι είπαν οι Αμερικάνοι και πώς θα προχωρήσουμε με τον αγωγό. Μα τα πράγματα είναι απλούστατα. Υπάρχει η ηλεκτρική διασύνδεση των Αθηνών μέσω Κρήτης και Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νοιάζεται φυσικά για την Κύπρο, νοιάζεται για το Ισραήλ, και με την Αίγυπτο που μεταφέρει, θεωρητικά μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτές τις δύο χώρες δορυφόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ σας ρωτώ, δεν μπορούσε αυτός ο αγωγός να φέρνει το ρεύμα και πίσω? Δηλαδή, αν τα κοιτάσματα της Λεβαντίνης μετατρέπονταν σε ηλεκτρικό ρεύμα στην Ταμιένα της Αιγύπτου, δεν θα μπορούσε να γυρνάνε στην Ευρώπη ως ηλεκτρικό ρεύμα? Κάτι που μου έρχεται στο νου, αν ο Λιγνίτης ο ελληνικός που πήγαμε να τον καταργήσουμε, εξαγόταν στη Σκόπια και στην Αλβανία, που δεν εμπίπτουν στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούσαμε να εισάγουμε καθαρό ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα μας χωρίς να σταματήσει. Να οδηγηθούμε, να γονατίσουμε, γιατί σταμάτησε η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος με το Λιγνίτη. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου και πολύ σωστά κάνει το Ισραήλ που δεν θέλει στο έδαφος του ούτε
εργοστάσια υγροποίησης του φυσικού αερίου, ούτε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι τεράστιες οι δυνατότητες που υπάρχουν στην προσπάθεια που καταβάλουμε εδώ και καιρό για να επιλύσουμε το Κυπριακό και αφήνουμε τις ευκαιρίες και πάνε χαμένες. Και είδατε το μεγαλύτερο μαδραζιλίκι πρόσφατα, όταν επευλήθησαν και οι Ρώσοι στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά δεν είδαμε ούτε την Αθήνα ούτε τη Λευκοσία να πει όχι, δεν θα βάλουμε και οι Ρώσοι στη Ρωσία, αν δεν επιβληθούν πρώτα και οι Ρώσοι στην Τουρκία, που έχει διαπράξει το ίδιο έγκλημα και παραμένει ατιμόρυτο εδώ και μισό αιώνα. Να τα στυλώσουν, όπως λέμε στην καθημερινότητα, να βάλουν βέτο, να δείξουν επιτέλους ότι έχουμε τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτό πήγαμε και στείλαμε όπλα. Δεν ξέρω, εγώ είμαι εναντίον στην αποστολή. Ανθρωπιστική βοήθεια, ναι, όσοι χρειάζεται και όπως χρειάζεται. Αλλά η αποστολή όπλων, η ενδεχόμενος αφοπλισμός στο νησιό μας για να πάνε αυτά τα όπλα, δεν το ξέρω, το ακούω. Το ενδεχόμενο να έχουν αποσταλεί S-300 που αγόρασε η Κυπριακή Δημοκρατία. Το ότι το παράδειγμα αυτό πιθανόν να ακολουθήσει και η Τουρκία. Είναι καταστάσεις που πραγματικά μας προκαλούν αγωνία και αμφισβητούμε κάθετα τις δυνατότητες του κράτους των Αθηνών να διαχειρίζεται τα εθνικά θέματα. Γιατί επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, όλη η ευθύνη είναι στην Αθήνα. Το Εθνικό Κέντρο είναι στην Αθήνα και η Αθήνα οφείλει να καθοδηγεί τον περιφερειακό αθλητισμό και να τον στηρίζει στις προσπάθειες του να επιβιώσει και να κρατήσει το εθνικό φρόνημα ζωντανό και ακμαίο. Σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε αν έχω πολυλογήσει. Θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες, αλλά... Ευχαριστούμε την κυρία Θεοχάρους για την εξαιρετική ομιλία, παύλα τοποθέτησή της, και συγκινητική θα πρόσθετα. Μια μικρή έτσι υποσημείωση, γιατί συνήθως δεν αναφέρεται. Μιλάμε για τους βορειοπυρώτες και τους Έλληνες της Κύπρου και σε άλλα μέρη. Ξεχνάμε δυστυχώς τους Έλληνες των Σκοπίων. Υπενθυμίζω ότι το 1993, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει μια τσέχικη εφημερίδα, ο Μακαρίτης ο Γκλιγκόροβ, αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν με τους αριθμούς και λέει ο καθένας φουσκώνει τα νούμερα και τα λοιπά, να οι Βούλγαροι λένε έχουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες, οι Έλληνες λέει ισχυρίζονται ότι είναι 200.000 λέει εδώ στα Σκόπια, ενώ δεν είναι παραπάνω από 100.000. Δηλαδή ο ίδιος ο Γκλιγκόροβ αναγνώριζε ότι υπάρχουν 100.000 Έλληνες στα Σκόπια. Το μοναδικό χριστιανικό κράτος το οποίο δεν αναγνωρίζει ελληνική ποσότητα είναι η Ελλάδα. Έτσι.